Κύριο Τεμπονέρα, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Τεμπονέρα, ότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε για το αν είναι εντάξει, αν είναι αρκετά τα μέτρα, αν είναι πυροσβεστικά, αν είναι προληπτικά. Αλλά εδώ στα μηνύματα που βλέπω εγώ του κόσμου, ο κόσμος τρομάζει άλφα για το πώς θα βγάλει το μήνα, και από την άλλη κάποιοι επιχειρηματίες ιδίως δίνουν ένα δίκιο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει ότι δεν υπάρχει λευτόδεντρο. Κυρία Γιάμαλη, επιτρέψτε μου ένα λεπτό μονάχα να σας μεταφέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας με βάση και την εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Έχουμε τρία στοιχεία τα οποία κυριαρχούν. Το πρώτο είναι μειώσεις μισθών. Το δεύτερο είναι μετατροπές συμβάσεων από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, ρύθμιση η οποία πρημοδοτείται και από την ενέργεια της κυβέρνησης στα πλαίσια της πράξης του δημοτικού περιεχομένου. Και βεβαίως έχουμε και απολύσεις. Και στέκομαι σε αυτό το τρίτο. Διότι εδώ πρέπει να διαλύσουμε μερικούς μύθους οι οποίοι ακούγονται στο δημόσιο λόγο, ακόμα και από τα αρμόδια κυβερνητικά χείλη. Ο Υπουργός, σε σημερινές τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, δήλωσε ότι έχει θεσπίσει ρήτρα απολύσεων, δηλαδή απαγορεύει τις απολύσεις. Προσέξτε, και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν έχει αναδειχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει γενική ρήτρα απολύσεων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα σας φέρω μόνο παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη προχθές στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μεγάλη ακριβώς εργολαβική εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις. Και πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότη, ο οποίος δεν θέλει να επαχθεί στα ευνοϊκά μέτρα, δηλαδή στη μείωση του ενοικίου, της επαγγελματικής στέγης, στην αναστολή των φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων κλπ. Άρα αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει απολύσεις. Και σας διαβεβαιώ ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία θα δούμε από την Εργάνη για το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων μόλις δημοσιευτούν σε λίγες μέρες. Εκεί πολύ φοβάμαι θα διαπιστώσουμε αυτό που ψιθυρίζει η αγορά αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε γενικευμένες και πάρα πολλές απολύσεις. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό, έχει να κάνει με αυτό με το οποίο επέρεται η κυβέρνηση, ότι φέρνει τα μέτρα συμπληρωματικά και απλώνει ένα δίχτυ προστασίας. Αυτό το δυναμικό μοντέλο. Ακριβώς. Αυτό, αν θέλετε, είναι και αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά και στους εργαζομένους, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις. Τι έκαναν οι επιχειρήσεις? Βλέποντας σταδιακά να μην περιλαμβάνεται η κωδική αριθμή δραστηριότητας στα μέτρα τα οποία έφερνε συμπληρωματικά και συνεχίζει να φέρνει, επικυρωποιώντας τη λίστα αυτή τη στιγμή ο Υπουργός, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για να σωθούν οι επιχειρήσεις από το λουκέτο. Να μετατρέψουν συμβάσεις σε μερικής απασχόλησης, να αποχωρήσουν σε απολύσεις μη υπαγόμενες στα μέτρα τα οποία έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση κλπ. Και άρα δημιούργησαν επιπλέον ύφεση, επιπλέον ανεργία. Το τρίτο και πιο σημαντικό στοιχείο, κατά την άποψή μου, είναι αυτός ο μύθος ο οποίος πλανάται σε σχέση με την προσωρινή ισχύ των μέτρων. Αυτό, κατά την άποψή μου, και θα αποδειχθεί αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε τέτοιου μεγέθους δομικές αλλαγές, κυρίως στο εργατικό δίκαιο, οι οποίες θα συνοδεύουν, αν θέλετε, το εργατικό δίκαιο αλλά και την αγορά εν γέννη για πάρα πολλά χρόνια. Κάνω μια παρένθεση εδώ για να σας πω μονάχα τι περιλαμβάνεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε 20 του μηνός. Εκεί περιλαμβάνεται, και αυτό ενδεχομένως να μην έχει αναδειχθεί ακόμα, η επαναφορά μάλλον της επιστράτευσης κατά των απεργών. Στη ρύθμιση αυτή δεν μπαίνει κάποιος χρονικός περιορισμός. Η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά θα δημιουργήσουν και ανεργία και ύφεση, άρα κοινωνικές αντιδράσεις. Και προετοιμάζεται από τώρα για την επόμενη μέρα. Νομοθετεί δηλαδή κάτι το οποίο ήδη έχει καταργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4325 το 2015, όπου φυσικά έκανε τότε το αυτονόητο. Τι? Να θεσπίσει τη διάταξη η οποία ορίζει ότι ουσιαστικά δεν προβλέπεται αναγκαστική εργασία. Η ρύθμιση αυτή λοιπόν επανέρχεται και πολύ φοβάμαι ότι μόλις λήξει αυτή η περιπέτεια και μόλις αρχίσει η αγορά να επανέρχεται σε μία ομαλότητα, θα έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις αλλά και πολλά μαζικά φύλλα πορείας. Μάλιστα. Όταν ο κόσμος σας βλέπει εδώ, κυρία Τεμπονέρα, στέλνει mail. Στέλνει mail με ερωτήσεις. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία-δύο ενδεικτικές. Ο κύριος Λάμπρος λέει: έχουμε δικαίωμα στη στήριξη στα 800 ευρώ εμείς που είμαστε οικοδόμοι? Έχουμε υπογράψει σύμβαση με εταιρεία το Μάρτιο του 19 μέχρι το Γενάρη και δουλεύαμε το Μάρτιο το έργο. Προσέξτε, αν έχουμε εν ενεργεία εργαζόμενο αυτή τη στιγμή, είτε με σύμβαση έργου είτε με σύμβαση εργασίας, δεν περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης, εφόσον η σύμβαση εργασίας υπάρχει κανονικά. Τα μέτρα στήριξης αφορούν μονάχα σε αυτούς οι οποίοι είτε ανεστάλλοι
ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με απόφαση του κράτους. Θα πρέπει δηλαδή οι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν, να δουν αν τα CAD τους, οι κωδικοί αριθμοί δηλαδή, βρίσκονται στη λίστα η οποία επικαιροποιείται συνεχώς, για να δουν και αν και εφόσον περιλαμβάνονται, και τότε θα δουν αν είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής. Οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν επίδομα ανεργίας είναι εκτός, σωστά? Υπάρχει μοναδική πρόβλεψη για παράταση των τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων αλλά και των μακροχρονίων ανέργων για ένα επιπλέον δίμηνο, μέχρι δηλαδή και το Μάιο του 2020. Είναι η μοναδική ρύθμιση αυτή τη στιγμή και, αν θέλετε, είναι και αυτή η οποία είναι κατεξοχήν θυγμένη από τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και κάνω μια παρένθεση λέγοντας το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, είχαμε 780.000 εγγεγραμμένους ανέργους το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Μέχρι τότε έχει μετρήσει η Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία του ΑΕΔ, ο αριθμός αυτός ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, κύριε Τομπονέρα? Οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο μετράει την ανεργία η Ελστάτ και ο ΑΕΔ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αν θεωρηθείς έστω και μια ώρα την εβδομάδα εργαζόμενος, τότε δεν θεωρείσαι άνεργος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις λίστες. Θέλω να σταθώ όμως στο εξής. Από τους είτε 800.000 είτε 1 εκατομμύριο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή για αυτό που θα πω εννοώ. Το 10% είναι μονάχα αυτοί οι οποίοι επιδοτούνται. Αυτοί θα δουν μια παράταση στο επίδομα ανεργίας για το επόμενο δίμηνο. Οι υπόλοιποι 800.000 άνθρωποι δυστυχώς δεν είδαν τον εαυτό τους, το πρόσωπό τους, καθόλου μέσα στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι. Θα μου πει κανείς, μα τι συμβαίνει, κόπηκαν οι συντάξεις, μειώθηκαν οι συντάξεις? Προσέξτε, οι συνταξιούχοι είναι από αυτούς οι οποίοι θα σηκώσουν μεγάλο βάρος το επόμενο διάστημα, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα στα παιδιά και στα εγγόνια και στηρίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σας θυμίζω εδώ ότι η κυβέρνηση οφείλει ακόμα κάποια αναδρομικά στους συνταξιούχους με βάση τον πρόσφατο νόμο που πέρασε και με τον οποίο ουσιαστικά πρέπει να δώσει κάποια χρήματα λόγω την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης. Ο Υπουργός είχε πει ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέχρι τον Απρίλιο. Πάντως, θέμα συντάξεων δεν είναι τέτοια προς το παρόν, δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει θέμα σύνταξης. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η σύνταξη, η μέση σύνταξη των 700 ευρώ αυτή τη στιγμή, θα κληθεί να ζήσει 3 και 4 άτομα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η στήριξη των συνταξιούχων. Και βεβαίως υπάρχουν και οι υπόλοιποι αόρατοι εντός εισαγωγικών της αγοράς εργασίας, αυτοί που δουλεύουν κατοίκων, αυτοί οι οποίοι όχι μόνο δεν φαίνονται στα χαρτιά, ή αυτοί που δουλεύουν 2-3 μεροκάματα ουσιαστικά, έστω και αδήλωτοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται καθόλου στα μέτρα αυτά. Άρα θέλω να πω, μόνη λύση για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το καταλάβει έγκαιρα πριν είναι πολύ αργά και δημιουργήσει κοινωνικά ερείπια, είναι να φέρει οριζόντια μέτρα τα οποία θα πρέπει να καταλαμβάνουν το σύνολο του πληθυσμού, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Σπύρο μου. Το σύνολο αρκετά δύσκολο. Πάντως δεν αναγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση μαζί με τα μέτρα τα 800 ευρώ θα έπρεπε να αρχίσει να λαμβάνει και κάποια μέτρα, διότι φαίνεται ήδη το πρόβλημα που υπάρχει στις επιχειρήσεις, ώστε όσο μπορούν να στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως, και θα έπρεπε να φέρει πολύ πολύ συγκεκριμένα μέτρα, και ένα πρώτο μέτρο, αν θέλετε κατά την άποψή μου, θα ήταν μια τέτοια, όχι έκκληση, όχι παράκληση, αλλά εντολή, αλλά ρύθμιση κυβερνητική προς τις τράπεζες, προκειμένου να δώσουν στην αγορά την απαιτούμενη ρευστότητα. Θυμίζω ότι υπάρχει το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, το οποίο βεβαίως μπορεί να μην είναι ρευστό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, μπορεί κάλλιστα όμως να λειτουργήσει ως τραπεζική εγγύηση και με τον τρόπο αυτό να δώσουν άπλετο χρήμα στην αγορά και στις επιχειρήσεις ή απλωρά της κυβέρνησης, προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάμε σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας. Μάλιστα. Ποιες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που δεν υποχρεώθηκαν να κλείσουν με κρατική εντολή μπορούν να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας? Μπορούν κάποιες να το κάνουν? Βεβαίως. Υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Και με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε τις εταιρείες οι οποίες έχουν κλείσει με διοικητική εντολή, άρα παραμένουν κλειστές σε διαφορετικές ημερομηνίες. Και έχουμε βεβαίως τη λίστα αυτή η οποία ξεκίνησε με τον ΚΑΔ να ξεκινάει από 15 Μαρτίου και μετά και συνεχώς ανανεώνεται. Χθες μπήκανε 100 επιπλέον κωδικοί, όπου είναι λεγόμενες κλειτόμενες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αφορούν και αυτές που έχουν κλείσει εντελώς, αλλά και αυτές που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με βάση την αποφασία αυτή.